Κυρίες και κύριοι βουλευτές, προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, απευθυνόμενος στους βουλευτές του, είπε επί λέξη: «Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας». Προσέξτε το χρονικό επίδειγμα πλέον. Όσοι τον άκουσαν έμειναν άφωνοι. Είναι τουλάχιστον εξήμωρον ο κατασυρωήν ψεύτης να λέει ότι τώρα πρέπει όλοι να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν τη μιλήσατε ποτέ τη γλώσσα της αλήθειας, κύριε Τσίπρα. Δεν την ξέρετε και δεν την αντέχετε. Δεν τη μιλήσατε όταν λέγατε ότι θα καταργήσετε τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο. Δεν τη μιλήσατε όταν τάζατε τη 13η σύνταξη. Δεν τη μιλήσατε όταν υποσχόσασταν αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Δεν τη μιλήσατε όταν εξαπατούσατε με ψεύτικες ελπίδες τους νέους ανθρώπους. Και δεν τη μιλήσατε ούτε καν προχθές, όταν παρουσιάσατε την δικιά σας εικονική πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία. Και κανείς δεν πιστεύει πλέον ότι θα αρχίσετε να τη μιλάτε. Διότι κανείς δεν σας πιστεύει πλέον ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό. Ο Μάρκ Τουέιν, μεγάλος Αμερικάνος συγγραφέας, είχε πει την εξής ενδιαφέρουσα φράση: «Υπάρχουν ψέματα, μεγάλα ψέματα και στατιστικές». Ο μεγάλος Αμερικάνος συγγραφέας δεν είχε την τιμή να σας γνωρίσει, αλλιώς θα έλεγε: «Υπάρχουν ψέματα, μεγάλα ψέματα και ο κύριος Τσίπρας». Και αν κάτι πληρώνουμε πολύ ακριβά σήμερα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι τη δικιά σας προσωπική αναξιοπιστία. Ρήτρα αναξιοπιστίας είναι το επιπλέον πακέτο των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που μας ζητείτε πιεστικά από τους δανειστές μας. Ρήτρα προσωπικής σας αναξιοπιστίας. Ρήτρα αναξιοπιστίας όλης της κυβέρνησής σας. Γι' αυτό πρέπει να φύγετε το στομότρο δυνατόν, για να γλιτώσει η Ελλάδα από τα αχρίαστα μέτρα που για λογαριασμό σας φορτωνόμαστε όλοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει τόσο πολύ υπερβεί κάθε όριο ψέματος και αναξιοπιστίας ο κύριος Τσίπρας, που μπορεί να φέρει πλέον στη Βουλή οτιδήποτε. Δεν έχει κανένα δισταγμό, κανένα φραγμό, αρκεί να κρατηθεί στην εξουσία. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, ποιον μπορεί ο κύριος Τσίπρας να ξανακοιτάξει, με ποιον μπορεί να ξαναμιλήσει από όλους εκείνους που είχαν πιστέψει τους πύρινους αντιμνημονιακούς λόγους, τις υποσχέσεις που αποδείχθηκαν δυστυχώς όλες λόγια του αέρα, λόγια ψεύτικα που τόσα δεινά έφεραν στον ελληνικό λαό. Το τελευταίο καταφύγιο της δημοκρατίας δεν είναι η νόμη, δεν είναι η Βουλή, είναι η ντροπή. Και όταν δεν υπάρχει το αίσθημα της ντροπής, τότε δυστυχώς η παρακμή καλπάζει. Και δυστυχώς η έλλειψη εδούς και συστολής δεν χαρακτηρίζει μόνο εσάς, κύριε Τσίπρα, χαρακτηρίζει και τους στενούς σας συνεργάτες. Ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος εισηγείται αυτό το νομοσχέδιο, εισηγείται διατάξεις κατά των οποίων είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας όταν ήταν μεγαλοδικηγόρος. Ξέρετε, αυτό δεν ονομάζεται ταξική αποστασία. Πολιτικός αμοραλισμός του αισχύς του είδους ονομάζεται. Πολιτική υποκρισία. Πολιτική υποκρισία ανθρώπων χωρίς ιδεολογία, χωρίς πιστεύω, που θα κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την καρέκλα. Έτσι ονομάζεται αυτό. Και ο Υπουργός Βέβαια Οικονομικών, στην επιστολή που έστειλε στους συναδέλφους του Υπουργού Οικονομικών του Eurogroup, γράφει επί λέξη: «Οι Έλληνες πολίτες», ακούστε το, αυτό έχει ενδιαφέρον, «πρέπει να έχουν την ιδιοκτησία του προγράμματος». Προσέξτε τη λέξη ιδιοκτησία. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσακαλώτος δεν ανήκει στους 53 που συνυπογράφουν κείμενα και διακηρύξεις εναντίον του ιδίου του προγράμματος. Η μισή κυβέρνηση τουλάχιστον, μάλλον τα 3/4 θα έπρεπε να λέω, εναντιώνεται στο ίδιο το πρόγραμμα. Διαγωνίζεται ο κύριος Πίρτζης, ο κύριος Ρίτσας, ο κύριος Κουρλέτης, ποιος θα είναι ο πιο αντιμνημονιακός. Και έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ πέρα σε αυτήν την αίθουσα εσείς και να μιλάτε για ιδιοκτησία του προγράμματος Έλληνες Πολίτες. Ένα πρόγραμμα το οποίο καθημερινά
οι υπουργοί σας δαιμονοποιούν, παραποιούν και απαξιώνουν. Αλλά προσέξτε, ο κύριος Σακαλώτος γράφει και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την επιστολή. Προβαίνει σε μία ακόμα σημαντική παραδοχή. Γράφει, επιλέξει, μία ακόμα ελληνική κρίση θα οδηγήσει σε ένα ακόμα, προσέξτε τη φράση, αποτυχημένο κράτος, fail state στα αγγλικά στην περιοχή. Λυπάμαι κύριε Τσίπρα, αλλά αυτό δυστυχώς συντελείται ήδη. Η Ελλάδα απαξιώνεται κάθε μέρα που περνά με την αδελτηρία σας, με την ανικανότητά σας, με τα ψέματά σας, με τις ειδοληψίες σας. Και κάθε μέρα που παραμένετε στην εξουσία, η Ελλάδα δυστυχώς διολυσθένει σε fail state. Διότι πριονίζεται τους θεσμούς, διαβρώνεται τη δημοκρατία και εκμαυλίζεται την πολιτική. Ο Αρκάς, τον οποίον ξέρετε ότι αγαπώ πολύ, σε μία ακόμα ωραία γελιογραφία του, σας ενοχλεί βλέπω. Ακούστε το όμως, έχει ενδιαφέρον. Ακούστε το. Ορίζει με έναν ωραίο τρόπο τον ηγέτη. Παρακαλώ ησυχία. Γράφει, λέει μάλλον, σκιτσάρει καλύτερα, ο Αρκάς και λέει, ηγέτης είναι αυτός που μπορεί να αποτρέψει μια καταστροφή η οποία δεν θα ερχόταν εάν δεν κυβερνούσε. Εσείς δεν μπορείτε καν να αποτρέψετε την καταστροφή που εσείς ο ίδιος προκαλείτε. Γι' αυτό πρέπει να φύγετε μια ώρα αρχίτερα. Και σύντομα, σας είχα προειδοποιήσει ότι θα είστε ο νεότερος τέος πρωθυπουργός που είχε η Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά. Προσθέτω σε αυτό θα είστε και ο πιο απαξιωμένος. Αυτός που θα έχει ταυτιστεί όσο κανείς άλλος με τον κινησμό, τα ψέματα, τον αυταρχισμό και την πολιτική εξαπάτηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δυστυχώς δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο πραγματικά χρειάζεται η χώρα για να βγει από την κρίση. Αυτό το οποίο σήμερα χρειάζεται η Ελλάδα είναι μείωση της φορολογίας, στοχευμένη μείωση των κρατικών δαπανών, δίκαιη κατανομή των βαρών, σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον. Αυτές είναι οι ελάχιστες, αναγκαίες, αλλά όχι κατά ανάγκη ικανές προϋποθέσεις για να βγει η χώρα από την κρίση, να προσελκύσει επενδύσεις, να μειωθεί η ανεργία και να οδηγηθούμε επιτέλους σε οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα, τι κάνει το νομοσχέδιο το οποίο φέρνεται σήμερα στη Βουλή? Αυξάνει φόρους και εισφορές, οδηγώντας με μαθηματική βεβαιότητα στην αύξηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Και τα μέτρα τα οποία σήμερα εισηγείστε, δυστυχώς, είναι η ταφόπλακα κάθε αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας. Και ταυτόχρονα, με τη μειοπική ιδεολειψία που σας χαρακτηρίζει, το ασφαλιστικό το οποίο προτείνετε δεν εξασφαλίζει καν τη βιωσιμότητα του συστήματος. Δεν εγγυάστε ούτε καν την κοινωνική δικαιοσύνη για την οποία κόπτεστε και πάντως δεν προάγετε την αλληλεγγύη των γενεών για την οποία υποτίθεται ότι ενδιαφέρεστε. Το ασφαλιστικό σύστημα, η πρότασή σας, έχει 5 χαρακτηριστικά. Σας τα είχα πει στην πρώτη ομιλία μου στη Βουλή, τα επαναλαμβάνω και πάλι. Οδηγεί σε πόλεμο γενεών, ανοίγει μέτωπο με την παραγωγική Ελλάδα, στρεβλώνει βάναυσα τα κίνητρα για την εργασία, μετατρέπει δυστυχώς το ασφαλιστικό σύστημα σε προνοιακό και φυσικά ετεροχρονίζει την οριστική λύση του προβλήματος. Και όλα αυτά ενώ μειώνει την εθνική σύνταξη για όλους από τα 384 ευρώ το μήνα για 15 έτη που ήταν το αρχικό σας σχέδιο, αρχική σας πρόταση, πάμε στα 346 ευρώ το μήνα και φυσικά μειώνει και υφιστάμενες συντάξεις για ποιους, πρωτίστως για τους πιο αδύνατους. Έγινε μεγάλη συζήτηση για τις συντάξεις αναπηρίας, οι οποίες σφαγιάζονται. Ελπίζω τουλάχιστον την τελευταία στιγμή να κάνετε δεκτές κάποιες από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για αυτήν την εξαιρετικά ευπαθή κοινωνική ομάδα. Το ΕΚΑΣ καταργείται σταδιακά και προσέξτε, χωρίς να αντικαθίσταται όπως εμείς είχαμε σχεδιάσει με το εργαλείο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, αυτό το έχετε ξεχάσει, το έχετε παραπέμψει στις καλένδες. Οι προσωρινές συντάξεις μειώνονται στο 50% και φυσικά το μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου των Δημοσίων Υπαλλήλων πετσοκόβεται κατά περίπου 35% μεσοσταθμικά. Και αυτό το νομοθέτημα είναι δυστυχώς η επιτομή της δικιάς σας ανικανότητας. Σας πήρε 9 μήνες περίπου για να καταλήξετε σε έναν αχταρμά μέτρων που μόνο μεταρρύθμισης δεν θυμιστούν. Και σταχειολογώ ενδεικτικά 9 αρνητικές επιπτώσεις του νομοσχεδίου σας. Τις ανέδειξαν και οι εισηγητές μας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τις επαναλάβω και εγώ. Πρώτον, το νομοσχέδιό σας μειώνει δραστικά τις συντάξεις όσων θα βγουν στη σύνταξη από εδώ και στο εξής. Αλλά δεν είναι αυτό το μόνο κακό.
Τα ποσοστά αναπλήρωσης, τα οποία δυστυχώς προτείνεται, δρούν ως αντικίνητρο για την επιμήκυνση του ασφαλιστικού χρόνου. Οι δε υφιστάμενες κύριες συντάξεις, προσέξτε το αυτό, προστατεύονται ουσιαστικά μόνο μέχρι το 2018, με το κόλπο, το τρίκ της προσωρινής διαφοράς. Μετά δεν σας ενδιαφέρει καθόλου τι θα γίνει, προφανώς γιατί γνωρίζετε ότι μετά δεν θα είστε στην κυβέρνηση. Δεύτερον, το νομοσχέδιο εξοντώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διαδηλώνουν σήμερα, κατά χιλιάδες έξω από τη Βουλή. Πάρτε παράδειγμα ένα μηχανικό με το κατώτατο τεκμαρτό εισόδημα, 7.000 ευρώ περίπου το χρόνο. Εισφορές και φόρος θα ξεπερνούν το 80% του εισοδήματός του. Αυτό δεν λέγεται φορολογική πολιτική, δεν λέγεται πολιτική εισφορών, λέγεται οικονομική δολοφονία. Και δυστυχώς δολοφονείται την προοπτική των νέων ανθρώπων, των νέων επιστημόνων, οι οποίοι αγωνίζονται σήμερα να βρουν δουλειά σε αυτή τη χώρα. Τρίτον, και αυτό ξέρω σας ενοχλεί ιδιαίτερα, εμπέζεται τους αγρότες. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Τσίπρα, είχατε συναντηθεί μαζί τους το Φεβρουάριο στο Μαξίμου και περίπου τους είχατε υποσχεθεί ότι θα ικανοποιήσετε όλα τα αιτήματά τους. Τώρα φυσικά καταργείτε τον ΟΓΑΚ και με τροπολογία της τελευταίας στιγμής δεν τολμήσατε να την εντάξετε στο κύριο σώμα του νομοσχεδίου. Φορολογείτε φυσικά και τις βασικές ενισχύσεις, καθώς και τις συνδεμένες και τις πράσινες ενισχύσεις, σε πλήρη αντίθεση με αυτά τα οποία είχατε πει μόλις πριν από λίγες μέρες. Τέταρτον, το νομοσχέδιο μειώνει τις πραγματικές αποδοχές όλων των εργαζομένων. Παρακαλώ, όλοι χάνουνε 0,5% από την 1η Ιουνίου. Ταυτόχρονα αυξάνεται το μισθολογικό κόστος. Και ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα όταν αυξάνεται το μισθολογικό κόστος. Νέες απολύσεις, ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία. Πέμπτον, το νομοσχέδιο κόβει το αφορολόγητο. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των φορολογουμένων, το αφορολόγητο μειώνεται κατά 909 ευρώ και για τους έγγαμους με δύο παιδιά μειώνεται κατά 454 ευρώ. Αλλά ένα είναι βέβαιο, κύριε Τσίπρα, η τσίπα δεν είναι χαρακτηριστικό της κυβέρνησής σας. Θέλω να θυμίσω επιλέξει τι έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξη τύπου που έδωσε την 3η 12 Απριλίου, όχι πέρυσι, πριν από 3 εβδομάδες. Έλεγε λοιπόν ο κύριος Σακαλώτος: «Δεν είμαι εγώ διατεθειμένος να καταθέσω στη Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο που έχει αφορολόγητο μικρότερο από αυτό που θα υπάρξει στο νομοσχέδιο που θα δείτε. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Το καταθέτω στα πρακτικά. Να οι κόκκινες γραμμές. Διεγράφησαν με ένα χ για να έρθει το νέο αφορολόγητο. Και ο κύριος Σακαλώτος, εξ όσο γνωρίζω, φαντάζομαι ότι είναι καθοδόν για το Eurogroup, αλλά είναι ακόμα στη θέση του και δεν είχε την τσίπα να παραιτηθεί, διότι παραβίασε ο ίδιος την κόκκινη γραμμή που έθεσε. Έκτον, το νομοσχέδιό σας κοροϊδεύει ουσιαστικά τους χαμηλόμισθους και φυσικά εξοντώνει τους συνεπείς φορολογούμενους. Δίνεται μεγάλη μάχη για να διασώσετε το αφορολόγητο, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι οι έμεσοι φόροι θα αυξηθούν. Το ΦΠΑ, το βασικό συντελεστής, από το 23% στο 24% και δεν ξέρω ποιους άλλους έμεσους φόρους θα φέρετε. Και προσέξτε, μην κάνετε το λάθος ότι εδώ πέρα ψηφίζουμε 5,4 δισεκατομμύρια μέτρα, διότι το πακέτο των έμεσων φόρων δεν έχει έρθει ακόμα. Θα έρθει αυτό, θα ξαναέρθετε να ψηφίσετε και τους έμεσους φόρους και το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, το οποίο με τόση λύσα πολεμήσατε, και φυσικά τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Θα έρθουν λοιπόν και οι έμεσοι φόροι και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ό,τι κερδίζει κάποιος από το αφορολόγητο το χάνει τελικά από την αύξηση των έμεσων φόρων, διότι αυτοί κατεξοχήν επιβαρύνουν την κατανάλωση και επιβαρύνουν τα χαμηλά εισοδήματα. Έβδομον, ένα σημείο το οποίο δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς. Φορτώνετε με το νομοσχέδιό σας τους πολίτες με την εισφορά αλληλεγγύης ως μόνιμο φόρο πια. Διότι η εισφορά αλληλεγγύης, μην κοροϊδευόμαστε, γιατί την έχετε ξεχωριστά, αφού την ενσωματώνετε ουσιαστικά στη φορολογική κλίμακα. Εμείς, για να σας θυμίσω, κύριε Τσίπρα, την εισφορά αλληλεγγύης την είχαμε μειώσει κατά 30% και υπήρχε δέσμευση για κατάργησή της στο τέλος του 2016. Εσείς την κάνετε μόνιμη. Όγδον, αυξάνεται τη φορολόγηση κατά 12% στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από το 26% στο 29%
καταργούνται των συντελεστών του 26%, αυξάνεται τη φορολόγηση σε συνθήκες ασφυξίας και τεράστιας δυσκολίας εξαίρεσης ρευστότητας. Και περιμένεται με αυτή την πολιτική να πάρει μπρος η οικονομία. Και ένατον, αυξάνεται το φόρο στα μερίσματα. Ξέρετε, η αύξηση του φόρου στα μερίσματα, θα πρέπει κάποιος να σας πει, ίσως κάποιος από τους υπουργούς, ο οποίος να έχει ασκήσει πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, αν υπάρχουν τέτοιοι, ότι δίνει κίνητρο για ζημιές και όχι για κέρδη. Και η αύξηση του φόρου των μερισμάτων από μόνη της αποτελεί μεγάλο κίνητρο για φορολογική μετανάστευση και μοχλός αποτροπής επαναπατρισμού των κεφαλαίων στο εσωτερικό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κάνει όλα αυτά η κυβέρνηση για να πετύχει τι ακριβώς? Μήπως είναι αυτή η τελευταία παρέμβαση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο? Μήπως για να μην ξαναχρειαστούν στο μέλλον άλλες περικοπές συντάξεων? Δυστυχώς συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Από το ίδιο το νομοσχέδιο και από την αυτή τη δίθεν αναλογιστική μελέτη την οποία παρουσιάσατε, είναι βέβαιον περίπου ότι οι θυσίες των πολιτών θα είναι χωρίς αντίκρισμα. Και πολύ σύντομα, ενδεχομένως και τον επόμενο χρόνο, θα υποστούν νέα θέμαξη. Ακούμε πολύ συχνά την κριτική. Την ακούσαμε και σήμερα από τους συζητητές σας. Φαντάζομαι θα την επαναλάβετε κι εσείς. Μα καλά, εμείς, εσείς δηλαδή, μέσα σε 16 μήνες καταστρέψαμε το ασφαλιστικό? Εσείς δεν έχετε ευθύνες που κυβερνήσατε τόσα χρόνια? Απαντώ. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία με τις δικές της παρεμβάσεις, ειδικά στις αρχές της δεκαετίας του 90, έδωσε πολλά χρόνια ζωή στο ασφαλιστικό σύστημα. Δεύτερον, εμείς και εγώ προσωπικά, στην πρώτη μου ομιλία ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανα την δικιά μας αυτοκριτική. Γιατί στο παρελθόν και εμείς δεν ήμασταν όσο τολμηροί θα έπρεπε να ήμασταν και ενδεχομένως υποκύψαμε στην πίεση του πολιτικού κόστους. Αλλά τρίτον και σημαντικότερον, τα μέτρα τα οποία ψηφίζουμε σήμερα είναι το κόστος, ο λογαριασμός της δικιάς σας καθυστέρησης, της δικιάς σας ανικανότητας και της δικιάς σας ιδιοληψίας. Θυμίζω και επιμένετε να το ξεχνάτε. Στο τέλος του 2014, λίγο πριν έρθετε στην εξουσία, μετά από μεγάλες θυσίες των Ελλήνων πολιτών, δεν υπήρχε καμία ανάγκη μείωση των κυρίων συντάξεων, ούτε ποτέ είχε τεθεί τέτοιο ζήτημα από την Τρόικα. Δεν υπήρχε κανένα αίτημα δημοσιονομικό που να αφορούσε το ασφαλιστικό, εκτός από τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σε επικουρικές συντάξεις. Είχαμε καταφέρει μάλιστα και είχαμε συντάξει την πρώτη και μοναδική αξιόπιστη αναλογική μελέτη, η οποία διεξήχθη με την αιγίδα του ΕΚΟΦΗΝ, δεν θα σας ξανακαταθέσω, την έχω ήδη καταθέσει στα πρακτικά, που επιβεβαίωνε ότι με τις τότε συνθήκες το ασφαλιστικό σύστημα εκπλήρωνε τους όρους βιωσιμότητας μέχρι το 2060. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Τσίπρα. Εκεί ήμασταν πριν από 1,5 χρόνο και μετά έρθατε εσείς. Και έτσι, ενώ μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 δεν ήταν αναγκαία καμία περικοπή κυρίων συντάξεων, αυτή κατέστη δυστυχώς απαραίτητη, διότι εκτροχιάστηκαν πολύ απλά τα δημόσια οικονομικά. Και σας ρωτώ ευθέως, για να μιλήσουμε λίγο και με πραγματικά στοιχεία, με βάση τα δικά σας στοιχεία, με αυτές τις πολύ δραστικές παρεμβάσεις στις συντάξεις, τι εξοικονομείτε από το έλλειμμα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μέχρι το 2018, περίπου 800 εκατομμύρια. Μάλιστα. Ξέρετε πόσα χάνετε από ασφαλιστικές εισφορές που δεν θα εισπράξετε μόνο από την όπισθεν που βάλατε την οικονομία τα έτη 2015-2016? Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσες θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν δεν δημιουργηθήκαν επειδή βάλατε την οικονομία σε ύφεση, μένοντας ιδεολειπτικά κολλημένοι σε πολιτικές που απέτυχαν σε όλα τα μέρη του κόσμου? Να σας το πω εγώ λοιπόν. 210.000 θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί το 2015 και το 2016 εάν η οικονομία δεν είχε εισέλθει στο σπιράλ της ύφεσης. Ησυχία παρακαλώ. Παρακαλώ. Και ξέρετε, καταλαβαίνω. Σας είναι πολύ δυσάρεστα όλα αυτά. Αλλά είναι δυστυχώς ακόμα πιο δυσάρεστα για την ελληνική κοινωνία, η οποία βλέπει την ανεργία να αυξάνεται και η οποία δεν αντιλαμβάνεται την ευκολία με την οποία χαριεντίζεστε.
Πόσες θα ήταν λοιπόν οι πρόσθετες εισφορές, κύριε Τσίπρα, από αυτές τις 210.000 θέσεις απασχόλησης? 900 εκατομμύρια. Και εδώ είναι το παράδοξο. Όσα ελπίζετε να εισπράξετε από τις παρεμβάσεις τις οποίες σήμερα νομοθετείτε, τα χάνετε από τις εισφορές τις οποίες δεν θα εισπράξετε, επειδή οδηγήσατε την οικονομία σε ύφεση. Και για να τελειώνει επιτέλους αυτό το καλαμπούρι με τα πραγματικά δεδομένα, να μιλήσουμε επιτέλους καθαρά με στοιχεία και με όχι δικά μου στοιχεία, κύριε Τσίπρα, με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία τόσο πολύ αγαπάτε και τις προβλέψεις με τόση μεγάλη άνεση σπεύσατε να υιοθετήσετε. Λοιπόν, το 2015 και το 2016 εξανεμίζονται σωρευτικά 21 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΑΕΠ της χώρας λόγω της μετάπτωσης της οικονομίας από την ανάπτυξη στην ύφεση. Το ΑΕΠ της χώρας, με βάση τις προβλέψεις της Επιτροπής, το τέλος 2016 θα ήταν 196 εκατομμύρια και θα είναι τώρα 175 εκατομμύρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και καταθέτω το σχετικό πίνακα. Με απλά λόγια, το κάθε νοικοκυριό, εάν υποθέσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια νοικοκυριά, στο τέλος του 2016 θα είναι περίπου κατά 5.000 ευρώ φτωχότερο σε σχέση με το τι θα συνέβαινε εάν δεν είχατε κυβερνήσει. Και για να δούμε και λίγο, έχω πολλά στοιχεία, δεν θα σας κουράσω με αυτά, αλλά για να δούμε λίγο τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με βάση τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, οι διαγραφές επιχειρήσεων, επιχειρήσεις δηλαδή που έκλεισαν και διεγράφησαν από το Γενικό Εμπορικό Μητρό, αυξήθηκαν, πόσο νομίζετε κύριε Τσίπρα, το πρώτο τρίμηνο του 2016, κατά 70%. Ενώ οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 20% το ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η εικόνα στην πραγματική οικονομία. Και έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ πέρα και να επιρρύπτετε αλλού τις δικές σας τεράστιες ευθύνες. Ναι λοιπόν, τα μέτρα τα οποία ψηφίζουμε σήμερα οφείλονται αποκλειστικά στη δικιά σας ανικανότητα. Καταφέρατε να δημιουργήσετε μεγάλο ταμιακό πρόβλημα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με το πισωγύρισμα στην οικονομία το οποίο οι δικές σας πολιτικές προκάλεσαν. Αυτό και μόνο αυτό καλύπτεται με τα μέτρα τα οποία ψηφίζουμε σήμερα. Χωρίς να δίνετε καμία πραγματική προοπτική βιωσιμότητα στο σύστημά μας. Και πολύ σύντομα θα χρειαστούν νέα μέτρα για να καλύψουν την τρύπα από τα μέτρα τα οποία ψηφίζετε σήμερα και δεν θα αποδώσουν, και το γνωρίζετε κι εσείς. Θα χρειαστούν νέα μέτρα. Αναρωτιέμαι μερικές φορές, μήπως τελικά αυτός είναι ο σχεδιασμός σας, μήπως θέλετε να μεταφέρετε στην επόμενη κυβέρνηση ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Αλλά ένα είναι βέβαιο, στο τέλος αυτού του δρόμου υπάρχει η απόλυτη φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης προς όφελος μόνο των φοροφυγάδων και της κομματικής νομεκλατούρας. Η πρότασή σας, επειδή ακούω πάρα πολύ συχνά τον κύριο Τσακαλώτο να μιλάει για αναδιανομή. Δεν αναδιανομεί πλούτο, μοιράζει μιζέρια. Δεν δημιουργεί κίνητρα για εργασία. Δεν κινητοποιεί τις υγιείς δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας. Μας βουλιάζει απλά πιο βαθιά στο τέλμα. Και κύριοι συνάδελφοι, η ατμόσφαιρα σήμερα στην ελληνική κοινωνία είναι πολύ βαριά. Δεν χρειάζεται να βγείτε και να πάτε μια βόλτα στην πλατεία Συντάγματος για το να αντιληφθείτε. Παντού κυριαρχεί δυστυχώς απογοήτευση, απεσιοδοξία, ακόμα και απόγνωση σε πολλές περιπτώσεις. Και κάθε μέρα που ξημερώνει, η κυβέρνηση επιφυλάσσει δυστυχώς πολίτες νέες, επώδυνες, δυσάρεστες εκπλήξεις. Η αβεβαιότητα κατατρώει τη ζωή των Ελλήνων. Οι πολίτες βλέπουν να χάνουν μεγάλο μέρος των εισοδημάτων τους, κάνουν θυσίες, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουν κανένα φως στην άκρη του τούνελ. Και δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που κατεξοχήν σας ψήφισαν και σας πίστεψαν, κύριε Τσίπρα, εισπράττουν παντού αδιέξοδα. Ή κοιτά να φύγουν από την Ελλάδα, ή αναζητούν το χαρτζιλίκι του παππού και της γιαγιάς για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Σας λέμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί αυτό να είναι το μέλλον της πατρίδας μας. Και σε όλους αυτούς τους πολίτες απαντάμε και λέμε ξεκάθαρα: ναι, υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει άλλη πρόταση, υπάρχει πραγματική ελπίδα. Και ο δρόμος που καλούμε τους Έλληνες να διανύσουμε δεν θα είναι ένας εύκολος δρόμος. Θα στηρίζεται όμως στη δύναμη της αλήθειας και στη δύναμη της συλλογικής αυτογνωσίας. Στην πίστη στις δυνατότητές μας, αλλά και στην ευθυκρισία που θα μας επιτρέψει να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος
και να μην τα επαναλάβουμε. Αυτή είναι η συμφωνία αλήθειας, την οποία εμείς προτείνουμε στον ελληνικό λαό. Μια συμφωνία η οποία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα στη σχέση πολιτών και πολιτικών, την έλλειψη εμπιστοσύνης. Ξέρετε, κάθε ψέμα το οποίο λέγεται σε αυτή την αίθουσα, κάθε ψέμα που λέγεται ακόμα και σήμερα, προσθέτει ένα λιθαράκι στον τοίχο της οργής που διχάζει τους Έλληνες σήμερα και διχάζει την ελληνική κοινωνία. Και αυτόν τον τοίχο της οργής πρέπει να τον γκρεμίσουμε. Αλλά θα τον γκρεμίσουμε με ειλικρίνεια, με συνέπεια και με αποφασιστικότητα. Η χώρα πρέπει να δημιουργήσει πλούτο και να μην αναδιανέμει τη φτώχεια. Και η απλή αλήθεια είναι ότι το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής το οποίο επιλέγεται δεν πρόκειται ποτέ να οδηγήσει τη χώρα σε βιώσιμη τροχιά ανάπτυξης. Και να κλείσει η αξιολόγηση. Και να κλείσει η αξιολόγηση. Εμείς πραγματικά ευχόμαστε η αξιολόγηση να κλείσει το συντομότερο δυνατόν. Η οικονομία δεν θα ανακάμψει, διότι η αξιολόγηση κλείνει με τον λάθος τρόπο. Και τα προληπτικά μέτρα τα οποία σας ζητούν τώρα θα καταστούν υποχρεωτικά. Γι' αυτό σας λέμε ότι επί δικών σας ημερών τα μνημόνια τα ψηφίζετε δυο-δυο. Και δυστυχώς για αυτή την εξέλιξη υπάρχει ευθύνη και από τους δανειστές μας, οι οποίοι παρακολουθούν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα έπρεπε να γίνονται, να σέρνονται και αποδέχονται τελικά ένα πακέτο φοροεπιδρομών το οποίο και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και γι' αυτό και μας φορτώνουν από τώρα με πρόσθετα μέτρα κάβα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία και θα καταστούν αναπόφευτα, και έτσι ο ωραίος λογαριασμός της κυβέρνησης Τσίπρα, το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο, θα ξεπεράσει αισίως τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε προτείνει μια άλλη πολιτική, η οποία βασίζεται στη μείωση των κρατικών δαπανών, στη μείωση των φόρων, σε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, αλλά κυρίως στην έμφαση την οποία θέλουμε να δώσουμε στην προσέλκυση επενδύσεων εγχώριων και ξένων. Και αναφορικά με το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, κύριε Τσίπρα, εμείς δεν έχουμε απλά επαναλάβει ότι πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στη μείωση των δαπανών και λιγότερο στην αύξηση των φόρων. Το έχουμε κάνει και πράξη. Θυμίζω ότι το πρώτο μνημόνιο βασιζόταν υπερβολικά σε αυξήσεις φόρων. Απέτυχε το πρώτο μνημόνιο, όπως όλοι θυμάστε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο εμείς κληθήκαμε να εφαρμόσουμε, άλλαξε το μείγμα πολιτικής. Είχαμε πολύ περισσότερες περικοπές δαπανών και λιγότερες αυξήσεις φόρων. Και ξέρετε, ναι, όσο και αν δεν σας αρέσει, η οικονομία ανέκαμψε από βαθιά ύφεση. Πετύχαμε πρωτογενή πλεονάσματα, μειώσαμε τους φόρους συνολικά κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, επιστρέψαμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και ναι, δώσαμε και ένα κοινωνικό μέρισμα 450 εκατομμύρια στους πλέον αδύναμους συμπολίτες μας. Αυτά που εσείς τότε λέγατε ψίχουλα, για να έρθετε μετά να δώσετε 4 φορές λιγότερα. Μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε δημοσιονομική πειθαρχία, μια πειθαρχία η οποία απαιτείται, πρωτογενή πλεονάσματα, μειώνοντας στοχευμένα και λελογισμένα περιττές δαπάνες, και ναι, μπορούμε να μειώσουμε σπατάλες, αλλά κυρίως μπορούμε να ανασχεδιάσουμε και να αναδιατάξουμε τη δημόσια διοίκηση ώστε να επιτυγχάνει περισσότερα με λιγότερα. Και δεν συνιστά μεταρρύθμιση, κύριε Τσίπρα, να προσλαμβάνεται μετά από 18 χρόνια επιτυχώντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 97 ανθρώπους οι οποίοι είναι σχεδόν 50 ετών μόνο και μόνο για να τους χάνετε το κομματικό συγχατήρι. Δεν είναι αυτή η μεταρρύθμιση. Δεν είναι αυτή η μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση. Ξέρουμε λοιπόν... Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ. Λοιπόν, ησυχία παρακαλώ. Ξέρουμε λοιπόν πώς θα το πετύχουμε και δεν έχουμε πια πελατειακές δεσμεύσεις. Εμείς έχουμε αφήσει πίσω με πολύ θάρρος τα λάθη του χθες. Εγώ μπορώ να εγγυηθώ ένα πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει τους φόρους με σεβασμό στις δεσμεύσεις της χώρας για πρωτογενή πλεονάσματα. Θα εφαρμόσουμε ένα διαφορετικό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Και για την εξυγίαση του ασφαλιστικού συστήματος,
υπήρχε άλλος δρόμος. Σας τον παρουσίασα στην πρώτη μου ομιλία στη Βουλή ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το πρώτο πράγμα το οποίο σπεύσατε να μου πείτε είναι να με κατηγορήσετε ως νεοφιλελεύθερο. Εσείς, ο γνήσιος αριστερός που κόβει το αφορολόγητο, που αυξάνει άμεσους και έμεσους φόρους, που συντρίβει τους χαμηλοσταξιούχους, που πλήττει τους πιο αδύναμους για τους οποίους ήθεν κόπτεται. Αλλά δεν είστε αριστερός. Οπορτουνιστής είστε που θα κάνει τα πάντα για να κάτσει στην καρέκλα. Και βέβαια, πρέπει να μειώσουμε τη δαπάνη του ασφαλιστικού συστήματος. Αλλά να τη μειώσουμε με δίκαιο τρόπο. Μειώνοντας δαπάνες του προϋπολογισμού και τα λεγόμενα ευγενή ταμεία, το οποίο και σήμερα επιμένετε να μην τα ακουμπάτε, εξετάζοντας πιο δραστικά δαπάνες που αφορούν πρόορες αξιοδοτήσεις, ενισχύοντας φυσικά καθοριστικά την απασχόληση. Και φυσικά σταματώντας τις προσλήψεις κολλητών και φίλων και φυσικά ακυρώνοντας και τις αυξήσεις τις οποίες δώσατε στους δημοσίους υπαλλήλους, η πρώτη ενέργεια την οποία σπεύσατε ήδη να νομοθετήσετε. Αυξήσεις που πολύ απλά δεν τις αντέχει η χώρα, η οποία έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους που προέρχονται δυστυχώς όλοι από τον ιδιωτικό τομέα. Και όλοι ξέρουμε ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να λυθεί ποτέ εάν δεν αλλάξει ο λόγος εργαζόμενων προς συνταξιούχους, εάν δεν πάρει μπροστά η μηχανή της ανάπτυξης, εάν δεν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα προσθέσουν τελικά εισφορές στο σύστημα. Και παρά τις μεγάλες δυσκολίες, εμείς έχουμε σχέδιο για να κάνουμε την Ελλάδα να δουλέψει ξανά, να ανακτήσει τη χαμένη της αυτοπεποίθηση. Και στο επίκεντρο του δικού μας σχεδίου είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η αξιοποίηση των πολλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα μας σε μια σειρά από κλάδους. Και φυσικά η προσέλκυση επενδύσεων χρειάζεται μια σειρά από παραμέτρους που σας είναι παντελώς άγνωστοι. Σταθερό φορολογικό σύστημα, περιορισμό της γραφειοκρατίας, προβλέψιμους κανόνες ανταγωνισμού, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης, ειδικά όσον αφορά στις χρήσεις γης. Αλλά, προσέξτε κύριε Τσίπρα, χρειάζεται και κάτι ακόμα. Μια κυβέρνηση που να πιστεύει στη δύναμη της ελεύθερης οικονομίας να παράγει πλούτο. Που να καταλαβαίνει τη σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητος σε ένα κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα. Και φυσικά μια κυβέρνηση που να λειτουργεί συντονισμένα ακολουθώντας ένα ξεκάθαρο σχέδιο, που να μην έχει ο κάθε υπουργός τη δικιά του ατζέντα, που να την εμπιστεύονται όλοι, πολίτες και επενδυτές, που να κάνει αυτά που λέει και να μην λέει αυτά που δεν μπορεί να κάνει. Αλλά πώς θα τα κάνει όλα αυτά, αναρωτιέμαι, μια κυβέρνηση της οποίας πολλοί υπουργοί έχουν ως μοναδικό προσόν τις συμμετοχές στις καταλήψεις, που δεν πιστεύει στην αριστεία, που αμφισβητεί τον πυρήνα των θεσμών της αστικής δημοκρατίας, που θεωρεί ότι η εκπαίδευση αναπαράγει ταξικά στερεότυπα. Ξέρετε, υπάρχουν δύο ειδών υπουργοί σε αυτή την κυβέρνηση. Οι δήθεν ιδεολόγοι μιας απαξιωμένης αριστεράς και οι γνήσιοι οπορτουνιστές της εξουσίας. Και υπάρχει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος με αξιοθαύμαστο τρόπο συνδυάζει και τα δύο. Και μετά περιμένετε ότι με αυτή την κυβέρνηση θα έρθουν επενδύσεις και ανάπτυξη. Θέλω, κύριε Τσίπρα, ακούσετε το αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Μπορεί να θελήσετε να τοποθετηθείτε και από αυτού. Να σας δώσω ένα πρόσφατο, πολύ πρόσφατο, προχθεσινό παράδειγμα για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνησή σας την έννοια της ανάπτυξης. Μόλις προχθές, ο αναρμόδιος υπουργός έκανε δεκτή μία τροπολογία, η οποία κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία τμήμα της έκτασης του παράκτιου μετόπου στο Φαλιρικό Όρμο παραχωρείται, προσέξτε, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να κατασκευαστούν υποστηρικτικά κτίρια. Και αντί να αξιοποιήσετε αυτή τη μοναδική έκταση ως τη φυσική συνέχεια αυτού του καταπληκτικού πάρκου που φτιάχνει το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, εσείς θέλετε να την παραχωρήσετε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όταν μάλιστα έχουν γίνει οι σχετικές μελέτες και η περιφέρεια, η δικιά σας περιφερειάρχης, έχει ήδη δεσμεύσει πόρους.
Το κόσμημα λοιπόν της Αθήνας, ένας χώρος που θα έπρεπε να αποτελεί την αφετηρία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, θα φιλοξενεί κλούβες των ΜΑΤ. Πραγματικά κύριε Τσίπρα, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Καταργήστε τουλάχιστον σήμερα αυτή τη διάταξη. Καταργήστε έστω και σήμερα. Πείτε ότι κάναμε λάθος. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μην τα σχολιάζετε και να περνούνε έτσι και να καταστρέφετε η αναπτυξιακή προοπτική όλη του νοτιού μετόπου της Αττικής. Κύριε Σκυρισάνεφη, κλείνω γιατί έχω υπερβεί τον χρόνο. Ναι, κλείνω κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων συνειδητοποιεί πια ότι η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα είναι μια κυβέρνηση που τυγμένη στο ψέμα, στην αλληποληψία, στην τραγική αποτυχία. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει συνειδητοποιήσει ότι το σκίσιμο των μνημονίων ήταν η πιο χυδαία εξαπάτηση των ασθενέστερων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Και οι πολίτες κατανοούν πλέον ότι το πολιτικό σύστημα του κύριου Τσίπρα και των υπουργών του είναι ταγμένο στην προάσπιση του κρατισμού, της κομματοκρατίας, των προνομίων και των πελατειακών σχέσεων. Έχουν περάσει ήδη 4 εβδομάδες από τότε που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αίσθημα ευθύνης ζήτησα να φύγει αυτή η κυβέρνηση για να δοθεί μια νέα αξιόπιστη κυβερνητική λύση στη χώρα. Το έκανα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με μεγάλη περίσκεψη. Είμαι ένας πολιτικός ο οποίος πάντα επιδίωκα τη συνένεση και τη σύνθεση. Το έκανα και πέρυσι το Σεπτέμβριο, αλλά τότε ο κύριος Τσίπρας οδήγησε τη χώρα σε δεύτερες αχρίαστες εθνικές εκλογές. Και από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να συμβάλλω σε μια πιο γόνιμη πολιτική ατμόσφαιρα στη χώρα. Στηρίξαμε τη συγκρότηση εθνικής στρατηγικής για το προσφυγικό, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Μια στρατηγική που δυστυχώς η ίδια η κυβέρνηση, παρότι συμφωνήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, αθέτησε. Και ως αντιπολίτευση καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για το ασφαλιστικό. Επώδυνες προτάσεις, αλλά συγκεκριμένες. Στη λογική όμως της δίκαιης κατανομής των βαρών ανάμεσα στις γενιές. Και ξεφύγαμε και ξεφεύγουμε κάθε μέρα από τον κανόνα της στήρας αντιπολιτευτικής άρνησης που κυριαρχούσε σε αυτό εδώ πέρα το κοινοβούλιο για δεκαετίες από σχεδόν κάθε αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλες και σε όλους ότι αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν επιδιώκει καμία συνένεση. Δεν αντέχει τη συνένεση, διότι μέσα από το διάλογο που η ίδια η συνένεση απαιτεί θα αποκαλυφθεί η δικιά της γύμνια και ανεπάρκεια. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στο διχασμό. Το έκανε και στην ομιλία του προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ενεργοποιεί τα πιο βασικά ένστικτα της ελληνικής κοινωνίας. Τροφοδοτεί την οργή γιατί δεν αντέχει τη δύναμη των επιχειρημάτων. Επαναφέρει με άλλα λόγια, με δικά του λόγια, το δίλημα ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Ας τελειώνουμε λοιπόν με την πιο ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος από τη μεταπολίτευση και μετά. Και θα ήμουν ασυγχώρητος αν δεν έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να οδηγηθούμε στη μόνη λύση και στη μόνη διέξοδο, δημοκρατική διέξοδο. Εκλογές όπου ο λαός, γνωρίζοντας πια την αλήθεια, θα αποφασίσει ο ίδιος κυρίαρχος για το μέλλον του. Εκλογές για να μπει ένα τέλος στο διασυρμό της χώρας, ένα τέλος στην αδιάκοπη φτωχοποίηση χωρίς καμία προοπτική. Εκλογές για να αποκτήσει η χώρα αξιόπιστη κυβέρνηση με δικό της σχέδιο, μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να συζητά με τους δανειστές, αλλά να συζητά με όρους αμοιβαίου σεβασμού και αξιοπιστίας, μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να πορευτεί μαζί με την κοινωνία το δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας, αλλά με τη σιγουριά μιας επιτυχίας που θα αφορά πια όλους τους Έλληνες. Και εκλογές για μια ισχυρή Ελλάδα στον πυρήνα της Ευρώπης, πάντως όχι για μια Ελλάδα failed state εκτεθειμένη σε γεωπολιτικές θύελες. Έχουν κόστος οι εκλογές? Βεβαίως και έχουν κόστος. Αλλά είναι πολύ μικρότερο από τον όλεθρο της παραμονής σας στην εξουσία. Ένα είναι βέβαιον. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν αργεί η ώρα που θα εγκαταλείψετε την εξουσία. Και το μόνο καλό, γιατί υπάρχει πράγματι και ένα καλό από τη σύντομη παραμονή σας στην εξουσία,
είναι ότι επιτέλους θα έχουν γκρεμιστεί όλοι οι μύθοι του μεταπολιτευτικού λαϊκισμού και μαζί της και ο μύθος της αριστεράς στην εξουσία. Μια αριστερά που μετέτρεψε τα όνειρα των πολιτών που την πίστευσαν σε φιάλτη και φυσικά δικαίωσαν όλους όσοι προειδοποιούσαν ότι αυτή η αριστερά θα ήταν αδύνατο να διαχειριστεί τις τύχες του τόπου με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, διότι κάποιοι προειδοποιούσαμε για όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Πληρώσαμε ακριβά όλη η κοινωνία τα ψέματα των τελευταίων 16 μηνών. Μαζί με αυτά πρέπει να τελειώνουν και οι αντιλήψεις που κυριάρχησαν δυστυχώς για δεκαετίες στη χώρα μας. Αντιλήψεις οι οποίες δυστυχώς κορυφώθηκαν με τη σημερινή κυβέρνηση. Δημαγωγικός λαϊκισμός, ψευτοεθνικισμός, κρατισμός, πελατειακές σχέσεις, πολιτική ατολμία. Η δικιά μας πρόταση στηρίζεται στην ελπίδα που δημιουργεί αλήθεια. Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα δημιουργήσουμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία που θα πάει την Ελλάδα επιτέλους μπροστά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, ούτε να γίνεται αντικείμενο ειρωνίας και χλεβασμού. Και δεν μπορεί οι ιδεολειψίες που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν και εγκαταλείφθηκαν σε όλα τα μέρη του κόσμου, εδώ μόνο στην Ελλάδα να παραμένουν ισχυρές. Και ο ρόλος της επόμενης κυβέρνησης δεν θα είναι απλά διαχειριστικός. Χρέος μας είναι να υπερασπιστούμε με στένος και να εφαρμόσουμε μια πολιτική συνολικής ανόρθωσης της χώρας που θα ξεπερνά την επίτευξη στενών τεχνοκρατικών στόχων. Είναι αλήθεια και κλείνω με αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ήσυχα παρακαλώ, ήσυχα. Είναι αλήθεια ότι η πολιτική κρίση και ο ακραία διχαστικός και αφοριστικός λόγος έχουν παρασύρει πολλούς συμπολίτες μας τα επικίνδυνα για τη δημοκρατία πολιτικά άκρα και τον αδιέξοδο ορθολογισμό τους. Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία, η σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας, εξακολουθεί να θέλει την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Θέλει να ζει σε μια χώρα που θα επιτρέπει στους πολίτες της να ξεδιπλώνουν ελεύθερα τις δυνάμεις τους και να δημιουργούν. Μια χώρα που να επιβραβεύει το ταλέντο, την εργασία, την επιχειρηματικότητα. Αυτή την πλατιά κοινωνική πλειοψηφία θα εκφράσει και πάλι η Νέα Δημοκρατία και μαζί με όλους τους Έλληνες θα ξανακάνουμε την Ελλάδα αυτό που της αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ.